κορονάκια. Εδώ και το εδώ προβλέπετε. Πρόεδρε, η ομορφιά του χωριού του Πηλιού μέσα στις γειτονιές είναι εξαιρετική εικόνα με τα παλιά τα σπίτια και τώρα οδεύουμε σε ένα δρόμο ο οποίος έχει πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος που εκτελείται αυτόν τον καιρό. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, πότε ασφαλτοστρώθηκε και ποιο είναι το πρόγραμμα? Μαρία, θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος από την αρχή σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπαίνει στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έλειπε από το χωριό μας έχει αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε κάθε γειτονιά αυτή την παρέμβαση που χρειαζόταν και χρειάζεται. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε το καλοκαίρι που μας ήρθε. Είμαστε στο στενάκι που είναι του, να το πω έτσι, με ονόματα, του Παντελή του Ρούφα προς Σάβα Μαλάκωνα. Ήταν μια κατάσταση που έπαιρνε άλλο και έχει γίνει εδώ και 15 μέρες, έχει ασφαλτοστρωθεί, όπως θα δούμε και πιο κάτω και τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι το ευχάριστο που σιγά σιγά μπαίνουμε πλέον σε μία άλλη διαδικασία που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια για μένα. Οι δρόμοι που ασφαλτοστρώνονται ήδη έχουν γίνει δύο, έτσι δεν είναι, εδώ στους οικισμούς μέσα. Τρεις. Είναι δύο με άσφαλτο και ένα με σταμποτό. Με σταμποτό. Και ένα σταμανιού τέσσερις, ένα άλλο κομμάτι σε μία άλλη γειτονιά. Εκεί που είχε γίνει και το γεφύρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το γεφύρι που δρομάκι που πάει προς τον βιολογικό. Mm-hmm. Η γέφυρα είναι μεγάλη. Και γιατί η διαθέτηση των ομβρίων και των χυμάρων ήταν ένα ζήτημα μεγάλο. Ναι, μας ταλαιπωρούσε χρόνια. Μας ταλαιπωρούσε χρόνια και ευτυχώς που έχουμε ξεφύγει και από αυτό. Ήδη έχει γίνει ένα κομμάτι στο συνεταιρισμό με το τυχείο εκεί στο εκκλησάκι το γραφικό των Άγιο Αντώνιο. Ήδη έχει δημοπρατηθεί το έργο πίσω από τον Άγιο Γεώργιο στα βόρεια και εκεί το ποτάμι και αυτό ξεκινάει. Είναι να γίνει στην πορεία και προς τα νότια πάλι πίσω από τον Άγιο Γεώργιο. Εδώ θα στρίψουμε στα αριστερά. Όχι εδώ, εκεί. Στο μικρό το δρομάκι. Ναι, το δρομάκι. Αυτό είναι απέναντι τον Άγιο Γεώργιο. Ναι, δηλαδή. Αυτό είναι το σταμποτό που έχει τώρα δύο μήνες που έχει ολοκληρωθεί το δρομάκι αυτό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Γιατί να ομολογήσω ότι εμένα μου αρέσουν και πολύ οι βόλτες μέσα στις γειτονιές. Ναι, το καλό είναι ότι το πυλί κρατάει ακόμα αυτό που έχει να, έτσι να το πούμε. Το χρώμα και το χωριό. Mm-hmm. Αισθάνεσαι ακόμα ότι είσαι σε χωριό. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι ξένοι που τα επισκέπτονται κυκλοφορούν μέσα στα σοκάκια του. Το σταμποτό λοιπόν, ναι. Το οποίο από ό,τι βλέπουμε έχει και αρκετή διαδρομή. Ναι, είναι αρκετά μέτρα. Είναι αρκετό. Πάει μέχρι το δρόμο που πάει για το γήπεδο. Α, ο δρόμος δηλαδή βγαίνει. Ναι, βγαίνει όπως θα το πάμε. Θα κάνουμε κύκλο να δούμε και το άλλο δρόμο. Άρα θα βγούμε από εδώ στην. Στο δρόμο που πάει για το γήπεδο. Στο δρόμο που πάει για το γήπεδο. Όλο αυτό έχει γίνει λοιπόν, σταμποτό. Ναι. Καλημέρα. Όπως είναι, πάμε κάτω. Εδώ τερματίζει το σταμποτό και ξεκινάει η νέα άσφαλτο που και αυτή έγινε πριν δύο εβδομάδες. Θα πάμε προς τα δεξιά. Δεξιά λοιπόν.
έχει γίνει και αυτό το δρομάκι πριν 15 μέρες. Το γήπεδο πίσω μας και ξαναβγαίνουμε πάλι... Στον κεντρικό. Στον κεντρικό. Να πω βέβαια ότι είναι προγραμματισμένα να γίνουν και τα υπόλοιπα δρομάκια που έχει να κάνει μέσα στο χωριό, που είναι του Χατζηβασίλη του Ταχυδρομείου, πάει κάτω. Αυτές την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφιστεί και η ανάπλαση του δρόμου που είναι από την πλατεία προς την πηγή, και αυτό ετοιμάζεται. Είναι ένας άλλος δρόμος που έχει πάλι να γίνει στον Άγιο Γεώργιο προς την είσοδο του Αγίου Γεωργίου εκεί στην οικία του Πίκουλα, που είναι ένας νέος δηλαδή δρόμος, διάνοιξη νέου δρόμου. Τώρα θα μας πείτε που θα στρίψουμε για να πάμε στο επόμενο. Ναι, θα πάμε κομμάτι. Προς τα Μανιού. Προς τα Μανιού. Άρα στρίβουμε κάτω από τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Και η κίνηση στα καφενεία της το παιδιό το πρωί υποδηλώνει τη ζωντανή κοινωνία που έχει. Η κοινωνία είναι ντόπια. Ντόπια. Είναι οι παππούδες, οι στεριούχοι, όλοι αυτοί. Βέβαια το όραμα είναι τώρα τον επόμενο χρόνο πρέπει να βάλω και αυτό το δρόμο. Και για φωτισμό, και για φωτισμό είναι στο τεχνικό πρόγραμμα, το βάλαμε και πέρσι και θα το ξαναβάλουμε και φέτος. Έχει δημευθεί ο δήμαρχος μας ότι θα γίνει, να γίνει φωτισμός από την αόρια του δρόμου του Αγίου Γεωργίου έως και το τέρμα του Αμανιού, για να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το φωτισμό σε όλο το νοικισμό του Πηλίου. Και βέβαια και τη νέα ασφαλτόστρωση του δρόμου, γιατί είναι και κεντρικός δρόμος. Ναι. Και όχι μόνο κεντρικός για τον Τόρμις, αλλά είναι και ο δρόμος πλέον που τον έχει μάθει πολύς ξένος κόσμος, τουρίστας, που συνδέει το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με τη ΖΙΑ. Το Κονιαριό, γιατί είναι διαδρομή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τελικά. Έτσι. Και όχι μόνο οι ξένοι, αλλά και οι ντόπιοι καμιά φορά που θέλουν να ξεκάμει ο νους. Βέβαια, εδώ έχουμε ασφαλτώσει και τον αριστερό μας δρόμο που βγαίνει μέχρι την Αγία Μαρίνα. Ναι, αυτό το έχει γίνει εδώ και αρκετό διάστημα. Ναι, αυτό έχει γίνει μετά την υποδομή που έγινε με τα δίκτυα. Έχει δύο χρόνια. Ναι, όταν, αυτό έγινε το 2015 το φθινόπωρο. Γι' αυτό ήταν πολύ χάλια ο δρόμος. Φαντάζομαι, Πρόεδρε, ότι με το νέο έργο που πρόκειται να ενταχθεί τώρα, για τις διαδρομές με τα μονοπάτια που στο πλήρη προβλέπονται κάποια, ειδικά εδώ στην περιοχή, θα βελτιωθεί πάρα πολύ και η εικόνα και η λειτουργία και πιστεύω η προστασία τα δύο τελευταία χρόνια ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται. Ακόμα και στο Μαρμάρι, το πεζοδρόμιο που έγινε εκεί από το μαγαζί του Χόντρου μέχρι του Πανταλέων, από τον Πανταλέων μέχρι το κεντρικό του Μαρμαριού, που έχει γίνει το πεζοδρόμιο, που έχει μπει ο φωτισμός. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, εγώ χάρηκα που πήγα με το μηχανάκι και είδα τον κόσμο να περπατιέται, να νιώθει ασφάλεια. Εδώ θα πούμε αριστερά. Εδώ, λοιπόν, θα πούμε αριστερά. Ναι, είναι το άλλο δρομάκι που έχουμε κάνει. Είναι ακριβώς και πρόσφατα. Στάση. Ναι. Αυτό το δρομάκι, να σας πω, προβλέπε η μελέτη τώρα που θα πάμε στο γεφύρι, να δείτε 30 μέτρα δεξιά και 30 αριστερά. Αλλά με τη συνεργασία την καλή που έχουμε με τις τεχνικές και με τον κύριο Γερασκλή, το κάναμε όλο γύρω στα 500 μέτρα. Βλέπετε, είναι και εδώ γειτονιά, εκεί σπίτια. Και έτσι λύσαμε και ένα πρόβλημα σημαντικό στην περιοχή. Θα δείτε και το γεφύρι. Τώρα αυτά τα γεφύρια δεν γίνονται. Το γεφύρι, ναι, ολοκληρώθηκε. Έγινε special. Το δρομάκι έχει πάει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Δηλαδή, και κάναμε μετατόπιση του δρόμου, ήταν στα αριστερά, θα το δείτε. Το είδα. Και κάναμε ολόκληρη διαδικασία με τους ιδιοκτήτες, το μεταφέραμε. Οι οποίοι συνένασαν προφανώς. Βεβαίως, εδώ, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, λοιπόν. Κάναμε και είσοδο στον Άγιο Στέφανο, εδώ πέρα, έτσι με τους Αγίους, να μας έχουν καλά. Βρισκόμαστε, λοιπόν, έξω από τον Άγιο Στέφανο και βλέπουμε την παράκαμψη, αν θέλετε να το λέω σωστά, του δρόμου που έγινε, προκειμένου να γίνει και σωστά η υποδομή του γεφυριού, αλλά και το υψομετρικό του δρόμου, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς, Μαρία, εδώ πέρα κάνε μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί η μελέτη ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν μόνο η κατασκευή του γεφυριού, που εδώ, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και γίνεται η γειτονιά και ήταν άκρος επικίνδυνο το ποτάμι όταν είχε βαριές βροχοπτώσεις. Και με την καλή συνεργασία που έχουμε εδώ πέρα και των ιδιοκτητών, που
που έκοβε το χτήμα του στη μέση, αλλά και των τεχνικών μας υπηρεσιών του κυρίου Γερασκλή, μεταφέραμε το δρόμο και κάναμε αυτό το ωραίο έργο εδώ πέρα που βλέπετε, που πραγματικά το θαυμάζουμε εμείς πρώτα και όλοι οι πολίτες της περιοχής μας. Είναι ο Ζώος που κυκλοφοριέται πάντως πάρα πολύ, πολλές κατοικίες, όπως βλέπετε, όπως είπατε κι εσείς, έχει αρχίσει να αναπτύσσονται αστικές περιοχές στο Πυλί. Προς τα ορεινά του. Έτσι, εδώ πέρα σιγά σιγά είναι, βέβαια είναι και ο δρόμος που καταλήγει στο βιολογικό και σιγά σιγά πρέπει να ασφαλτωθεί μέχρι το τέρμα. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό είναι μια περιοχή όμορφη που σιγά σιγά οι κάτοικοι πλέον έρχονται στα μέρη αυτά. Πρώτα ήταν οι εξοχές τους, ας πούμε. Έτσι, ήταν... Όχι για μόνιμη κατοικία πλέον. Ναι, όχι, πρώτα ναι, λέω ήταν οι εξοχές. Ναι, πρώτα ήταν εξοχές, τα σπιτάκια ναι. που είχαν για τα χωράφια ναι, ναι. τους, για τις καλλιέργειες ναι. τους κτλ. Έτσι. Αυτό το ευχάριστο είναι, μακάρι τον επόμενο χρόνο να δούμε και άλλα αντίστοιχα έργα, γιατί τελικά αυτό μας έχει μείνει, να βλέπουμε τέτοια έργα και να μας ευχαριστεί για να νιώθουμε και εμείς ωραία που είμαστε εδώ πέρα και υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πίστεψέ με, αυτό με κάνει να είμαι ακόμα σήμερα εδώ πέρα, δηλαδή να βλέπω τέτοια έργα και να ικανοποιούμε ότι κάτι ωστόσο, μπορώ να κάνω. Ωστόσο, έχετε αρκετές αντιδράσεις, Πρόεδρε, για δράσεις ή για μη δράσεις για τις οποίες σας καταγγέλουν. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό πάντα υπήρχε και θα υπάρχει, αλλά στην πράξη φαίνεται τι ακριβώς γίνεται και τι γινόταν μάλλον πριν και τι γίνεται τώρα και τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Αυτό έχει σημασία για μένα.